Γιατί άδειες τους έρχονται. Είναι ανήθι. Τα πάντα είναι ανήθι. 5 μήνες από την εφαρμογή του πολυσυζητημένου ΓΕΣΥ και ένα από τα μεγάλα προβλήματα που εξακολουθεί να υφίσταται είναι η έλλειψη φαρμάκων ευρείας κυκλοφορίας. Όπως όλα δείχνουν, ορισμένοι λανθασμένοι σχεδιασμοί οδήγησαν σε αυτές τις ελλείψεις. Τα φάρμακα που πίνω, τον πρώτο μήνα έδωκα μου τα εντάξει. Το δεύτερο μήνα βρεθήκαν έλλειψη. Και έδωκα μου κάτι άλλο στη θέση του. Το καμάς άλλα φάρμακα από εκείνα που πίναμε πρώτα, που πιάναμε το νοσοκομείο. Χρειαστήκατε φάρμακα και πάντα είσαι. Τα πάντα είναι έλλειψη, τα πάντα. Στις αρχές που εφαρμόστηκε το ΓΕΣΥ είχε αρκετές ελλείψεις. Από την πρώτη στιγμή οι ασθενείς έδειξαν την προτίμησή τους ως προς την αγορά των φαρμάκων τους. Οι πλήστοι επέλεξαν και επιλέγουν τα φαρμακεία της γειτονιάς παρά τα κρατικά νοσηλευτήρια, κάτι το οποίο φαίνεται να μην προβλέφθηκε, με αποτέλεσμα τα ράφια των ιδιωτικών φαρμακείων να αδειάζουν νωρίς. Στηριζόμαστε πάνω σε μια ανένεση, την ΕΠΡΕΞ, και δεν την βρίσκουμε. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε μεταγγίσεις. Αυτό για μένα δεν είναι μόνο λάθος, αλλά είναι ανήθικο να αφήνονται οι άρρωστοι να κάνουν μεταγγίσεις αντί να τους δίνουν το φάρμακο που πρέπει να του δώσουν. Δεν το έχουν τα φαρμακεία για να μας το δώσουν. Τον τελευταίο μήνα έχουν χαθεί οι ενέσεις τους. Τώρα, σήμερα μας έχουν δώσει 2. 2 ενέσεις. Οι οποίες για πόσο καιρό θα σας φτάσουν? 1 εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να αναγκαστώ εγώ να ξαναέρθω στο νοσοκομείο για να πάρω άλλες 2. Δεν υπήρχαν. Τι σας είπαν στο φαρμακείο? Ότι είναι έλλειψη. Είπαν μου ότι είναι αυτό που έφτω μας. Διότι ερχόμαστε πρώτα στο νοσοκομείο. Έγραφαν μας τη συνταγή, βρίσκαμε τα ούλα. Το ζήτημα που προέκυψε σήμανε συναγερμό. Ασθενείς διαμαρτύρονταν, φαρμακοποιοί φώναζαν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες σήκωσαν μανίκια και προχώρησαν σε καταμέτρηση των φαρμάκων στις αποθήκες των κρατικών νοσηλευτηρίων, μερικά εκ των οποίων διοχετεύτηκαν στα ιδιωτικά φαρμακεία. Συγκεκριμένα, 250 περίπου σκευάσματα που βρίσκονταν στις κρατικές αποθήκες φαρμάκων διοχετεύονται στα ιδιωτικά φαρμακεία. Κανονικά έπρεπε να είναι μέσα. Στο ΓΕΣΥ όλα τα φάρμακα να μπορεί ο κόσμος να τα παίρνει. Διότι θα έχει κόσμο που δεν θα μπορεί να τα αγοράσει εκτός ΓΕΣΥ. Μόνο θυροξίνη παίρνω, την οποία δεν υπάρχει στο ΓΕΣΥ θυροξίνη που παίρνω. Αγοράζω την πόξα. Οι διευθετήσεις που έγιναν ωστόσο δεν λύνουν το πρόβλημα που υπάρχει, καθώς αυτή την περίοδο γύρω στα 130 σκευάσματα παρουσιάζουν έλλειψη από την αγορά. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται σε περίπου 20 από αυτά, τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα. Κυρία Χνιώτου,